Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, κύριος Άνθιμος. Επικοινωνούμε μαζί σας, Σεβασμιότατε. Καλή χρονιά, καταρχάς, για την πρώτη φορά που μιλάμε φέτος. Καλή χρονιά, με υγεία και να μας εμπνέει ο Θεός πάντοτε με τα καλύτερα. Την ευχή σας να ζητήσουμε και να σας ζητήσουμε να μας μιλήσετε για τον εορτασμό που θα λάβει χώρα την Κυριακή. Μιλάμε για τον Όσιο Δημήτριο τον Καπαδόκη, τον οποίο τιμάει η Αλεξανδρούπολη, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και είναι ένας νέος Άγιος, όχι στα χρόνια που έζησε, νέος Άγιος για την Αλεξανδρούπολη. Κοιτάξτε να σας πω τι συνέβη. Όταν ήρθαν οι Καραμαλίδες, οι κάτοικοι από την Καπαδοκία, μαζί με τους Ποντίους, μαζί με τους Ανατολικοθρακιώτες και τους Μικρασιάτες στην περιοχή τη δική μας, κράτησαν ως πολύτιμο θησαυρό ό,τι έφεραν από την πατρίδα, όπως έλεγαν. Mm-hmm. Έτσι τότε είχαμε και διάφορα κοιμήλια εκκλησιαστικά, είχαμε κώδικες σχολείων. Μέσα σε αυτά οι Καπαδόκες κρατούσαν και τα λείψανα του Οσίου Δημητρίου από το Μυστή. Το Μυστή, με γιώτα και τα δύο γράφονται, ήταν μια καλή κομμόπολης κοντά στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Από το Μυστή λοιπόν, εγώ τότε και μικρός από την περιοχή εδώ, άκουγα που έλεγαν για την εκκλησία τους στο Μυστή, ότι ήταν πολύ μεγάλη, ότι είχε πολλούς τρούλους κτλ. Όταν εκ των υστέρων άνοιξαν τα σύνορα και πήγαμε και είδα, όντως είχαν απόλυτο δίκιο. Έχει 12 τρούλους η εκκλησία που άφησαν στο Μυστή, από όπου ήρθαν πρόσφυγες και έφεραν εδώ στον τόπο ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι να σηκώσουν, διωγμένοι από τις κοιτίδες εκείνες, τις παλαιές, και είχαν και τα λείψανα του Οσίου Δημητρίου, ενός τοπικού Αγίου που τον τιμούσαν, αναγνώριζαν την αγιότητά του εκεί. Πρέπει να είχε ζήσει τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή αρχές του 1800 με 1880-1890, αμέσως είχε αφήσει καλή εικόνα στην τοπική του κοινωνία. Το επάγγελμά του ήταν γεωργός και κτηνοτρόφος. Φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος με μια πηγαία ευσέβεια. Αναφέρονται και θαύματα τα οποία είχε τελέσει στην περιοχή και έμειναν στη μνήμη των κατοίκων. Φαίνεται ότι η παρουσία του ήταν πολύ σεβαστική και στον Ιερό Κλήρο και στους επισκόπους της περιοχής. Γι' αυτό και τα λείψανά του τα τοποθέτησαν αμέσως μέσα στο ναό, στο Μυστή. Ναι. Και όταν ήρθαν εδώ το 1920, 21, 22, 23, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των κατοίκων της Καπαδοκίας στην περιοχή τη δική μας, το βασικότερο που κράτησαν στο σύλλογο που ίδρυσαν ήταν τα οστά του Οσίου Δημητρίου. Ολόκληρη σχεδόν η Κάρα και μεγάλα τμήματα από τα οστά που τα έφεραν όλα εδώ. Τα κράτησαν εκείνο το διάστημα για αρκετές δεκαετίες στο σύλλογο στην Αλεξανδρούπολη. Τα έφεραν στο ναό και τα τιμούσαμε. Δεν όμως κρατήσαμε πολλά στην τοπική προφορική παράδοση. Δεν είχαν διαφυλαχθεί και πολλά. Οι παλιότεροι έφυγαν από τη ζωή. Έμεινε ο σεβασμός στον Όσιο, τον Άγιό μας, τον Πατριώτη μας, όπως έλεγα, και μέχρι πριν από 8 χρόνια, 8-9 χρόνια, που κάναμε μια καλή γενναία κίνηση, παρακινούσα την αλήθεια εγώ και από παλιότερα, αλλά δεν ήθελα να προσκρούσω στην ευλάβεια των ανθρώπων που θεωρούσαν ότι ο Άγιος είναι αυτό που φέραμε από την πατρίδα και μας συνδέει με την πατρίδα. Παρόλα αυτά, στην καινούργια εκκλησία που χτίστηκε μέσα στην Αλεξανδρούπολη, ένας τεράστιος ναός, 900 τετραγωνικά, έφεραν για πρώτη φορά πριν από 9 χρόνια τα λείψανά του στο ναό μας. Τα έφεραν με ντυμένοι, τα εγγόνια πια των πρώτων έτσι προσφύγων, τα έφεραν ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές, με τα λάβαρα, σε μια ξεχωριστή τελετή που κάναμε μέσα στο ναό, στο τέλος της λειτουργίας. Εκείνο που θυμάμαι και συγκινούμε ήταν τα μάτια των νέων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών έτρεχαν ακατάπαυστα με δάκρυα, γιατί ήξεραν ότι και οι παππούδες τους με έναν τέτοιο τρόπο τα έφεραν από την Καπαδοκία. Mm. Και έκτοτε φυλάσσονται τα τίμια λείψανα του Οσίου Δημητρίου στο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Αλεξανδρούπολη, και κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτήν την μετακομιδία, ας το πω, αυτήν την
εμπιστοσύνη προς το ναό τους πια, για να παραμείνουν όχι στο σύλλογο, αλλά να παραμένουν πια σε κοινή θέα και ευλαβική έτσι, προσκύνηση από τους κατοίκους όλης της πόλεως. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε αυτή η πανηγύρη, σας το πω σε εισαγωγικά, η μικρή πανήγυρης, στην οποία τιμάμε όλοι πια οι Αλεξανδρούπολίτες, αυτόν τον Άγιο που τον σεβάστηκε η τοπική ευσέβεια, έμεινε στη μνήμη του, δεν είναι επίσημα ανακηρυγμένος, τώρα κάνουμε τις διαδικασίες, το Πατριαρχείο, αν έχει στοιχεία περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε εμείς, να τα φέρει και να μας τον ανακηρύξει επίσημα Άγιο, αλλά εκείνο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα στην ψυχή όλων των ανθρώπων και των σημερινών καπαδοκών, των νέων παιδιών που υπάρχουν απόγονοι των πρώτων προσφύγων στην Αλεξανδρούπολη, είναι ο Άγιος μας. Αυτόν που τον φέραν οι πρόγονοί μας από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, από το Μυστή στην Αλεξανδρούπολη. Και να πούμε ότι θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο, έχουμε την Κυριακή, αλλά μετά τον Εσπερινό του Σαββάτου θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Είπατε για τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν από την Καπαδοκία. Αυτά θα αναλύσει ο κύριος Νίγδελης από ό,τι βλέπουμε. Ο κύριος Νίγδελης, τον οποίο τίμησε η σύνοδός μας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας πριν από 15 μέρες, 20, για την προσφορά του, για όσα έγραψε, έχει στη Θεσσαλονίκη το κέντρο του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ένα καινούριο βιβλίο δημοσιοποιήθηκε αυτές τις μέρες, προχθές στην Αθήνα και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, για την καταστροφή και της Μύδης και της Μικράς Ασίας, μία ομιλία μέσα στο ναό, αντί κηρύγματος παρόντων των αρχιερέων που έχουμε προσκαλέσει και του πληρώματος της Εκκλησίας μας, για την προσφορά των Καπαδοκών συγκεκριμένα και όλων των προσφύγων που είναι στην περιοχή μας, για την προσφορά τους στην γνήσια ορθόδοξη παράδοση και στο ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα το οποίο κρατούμε μέχρι σήμερα εδώ στον τόπο μας. Και είναι πολύ σημαντικό το οποίο ο κύριος Νίγδελης με την εγνωσμένη γνώση και την εμπειρία που έχει πάνω στα κείμενα της εποχής εκείνης. Και να πούμε ότι προσεκλήθησαν από εσάς οι Μητροπολίτες Δημοτίχου, Μαρονίας, Νέας Κρίνης και Λαγκαδά. Γνωρίζουν τον Άγιό μας, Λαγκαδά και Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Και ο Επίσκοπος Ανδρούσης. Θεσσαλονίκη και ο Επίσκοπος Ανδρούσης, μάλιστα. Σεβασμιότατα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Ίσως είπα πολλά, δεν άκουσα. Όχι, σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Με ενθουσιασμό τα λέω, γιατί τον χαιρόμαστε τον Άγιό μας. Και έτσι το ζούμε κάθε χρόνο. Αυτά τα στοιχεία που έχουν μείνει, αλλά τον ζούμε σαν μια προσωπική παρουσία ευλαβών προγόνων μας που την έφεραν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά και οι ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Ακούσατε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη η μνήμη του Οσίου Δημητρίου από το Μυστή της Καπαδοκίας. Επίκεντρο βέβαια, εκεί ο εντυπωσιακός ναός, υπέρλαμπρος ναός μεταμορφώσεως της πόλεως. Είπαμε λοιπόν αρχιερατικό συλλήτρουργο, ομιλία μετά τον Εσπερινό του Σαββάτου. Ακούσατε και έτσι μια σύντομη αναφορά στον βίο του. Ίσως να έχουμε και νεότερα βέβαια, σύντομα όπως ακούσατε κι εσείς, μετά από παρότρινση και πρόσκληση της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε, μια μικρή ανάσα παίρνουμε και περνάμε στην επικαιρότητα.